Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, τελευταίο μέρος εκπομπής και φυσικά τελευταία ημέρα εκπομπής. Παναγιώτη, με συγχωρείς. Λοιπόν, τι έκπληξη έχεις, Αντιγόνη μου? Μισό τους αποχαιρετισμούς καταρχήν, να το ξέρεις αυτό. Έλα, για βάλε την έκπληξη. Συγγνώμη, είχες την εντύπωση. Έλα, ρε, μετά από 10 μήνες που ήμουν εκεί με την κοιλιά στο στόμα, θα σ' άφηνα να αποχαιρετήσεις μόνο σου? Εννοείται ότι κανονικά έπρεπε να βγεις αποχαιρετήσεις. Εγώ θα μίλαγα ούτως ή άλλως εκ μέρους σου. Αλλά κατάλαβα ότι κάτι έχεις κανονίσει με την Αντιγόνη. Το πιάσα το τηλεφώνημα, μην ανησυχείς καθόλου. Τι γίνεται? Μιλούσαμε χθες με την Αντιγόνη και πραγματικά προσπαθούσαμε να συνειδητοποιήσουμε έξω πώς πέρασε ο καιρός, πώς έκανε τον κύκλο της αυτή η εκπομπή και πώς φτάνουμε στη σημερινή ημέρα. Και χαίρομαι πάρα πολύ καταρχήν να που μου δίνει την ευκαιρία να αποχαιρετήσω το κοινό μέσα. Εννοείται, εννοείται. Πρέπει να το συζητάμε. Γιατί έφυγα για να γεννήσω τόσο ευνηδιαστικά που μια μέρα απλά ήρθα στη δουλειά και ξέρεις, δεν ξαναγύρισα. Σε έβλεπα πάρα πολύ συχνά μέσα στο καλοκαίρι, ενώ ήμουνα με το μωράκι μου. Δεν έβλεπα όλη την εκπομπή, αλλά ξέρεις, ήθελα πάντα να έχω το νου μου, να βλέπω τι κάνετε, να βλέπω εσένα, τα παιδιά, τα ρεπορτάζ τους, τα link τους. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτή η εκπομπή, που είναι τόσους πολλούς μήνες στον αέρα, και έχει υποστεί τόσες αλλαγές και έχει αντιμετωπίσει τόσες δυσκολίες, κατάφερε να μείνει ενωμένη και δυνατή χάρη σε αυτήν την ομάδα. Γιατί στην τηλεόραση οι ομάδες είναι που κάνουν τη διαφορά. Και η ομάδα του ΕΦΔΙΣ, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, γιατί είσαι με αυτά τα παιδιά τόσους μήνες, από το Μάιο, που λείπω εγώ, είναι ένα και ένα. Και θυμάμαι τι να σου πω, θυμάμαι όταν μας πρωτοφέρανε εκεί στα Σπάντα, επειδή ήμασταν δίπλα στο ειδησιογραφικό τμήμα, που πολλές φορές από τις πλάκες μας και από τα γέλια μας έκανε παρατήρηση Αντιγόνη, έτσι με ματάκια και χειρονομίες, προσπαθώντας να τις αφήσει όλη αυτή την πλάκα και το γέλιο, για να μην ενοχλούμε τα παιδιά που έτσι να το δελτίο ειδήσεων. Αυτό δεν συμβαίνει και τόσο συχνά στην τηλεόραση. Και πρέπει να το πούμε, γιατί ο κόσμος πολλές φορές βλέπει αυτό που υπάρχει μπροστά στην κάμερα και δεν ξέρει τι γίνεται από πίσω. Εννοείται. Η ομάδα του ΕΦΔΙΣ πραγματικά ήταν μια παρέα. Όχι αυτά τα κλισέ που λέμε περνάμε ωραία στα παρασκήνια και είμαστε όλοι φίλοι και από πίσω βγαίνουν μαχαίρια. Ήταν μια ομάδα που ξεκίνησε με πολύ χαμηλό μπάτζετ, με πολλές αντικειμενικές δυσκολίες, με τους περισσότερους να μην την πιστεύουν και όμως είναι στον αέρα σερί από τις 30 Ιουλίου. Ένα χρόνο και τρεις μήνες ακόμα, ένα χρόνο και δύο μήνες. 14 μήνες ακριβώς. 14 μήνες, νομίζω ότι μετά το ρεκόρ γίνεται για τις αλλαγές που έχει υποστεί αυτή η εκπομπή σε ζώνες, ομάδες, μπροστινούς, συνεργάτες πίσω από τις κάμερες. Μπορεί να διεκδικήσει και το ρεκόρ παραμονή στο τηλεοπτικό αέρα. Λοιπόν, Σαμαντινάκη μου, να είσαι καλά, να έχεις επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις στη συνέχεια, να χαίρεσαι την κορούλα σου, να χαίρεσαι το σύζυγό σου, να είσαι πάντα χαμογελαστή. Θέλω να μου πεις πώς νιώθεις. Και εύχομαι τα καλύτερα. Πώς νιώθεις? Προσπαθείς να με κλείσεις γιατί είσαι έτοιμος να συγκινηθείς. Θέλω να ακούσω και εσύ πώς νιώθεις. Μισό τους αποχαιρετισμούς, Σαμαντίνα. Τους μισό τους αποχαιρετισμούς. Εμείς δεν αποχαιρετήσαμε. Εμείς βρήκαμε μια ευκαιρία να πούμε κάτι που έχουμε μέσα στην καρδιά μας. Εννοείται. Αλλά πάντα ξέρεις, πρεμιέρες, γενέθλια, αποχαιρετισμούς, ειδικά τους αποχαιρετισμούς, δεν τους μπορώ καθόλου για τον ίδιο λόγο που λες. Δηλαδή, έχεις συγχρονιστεί με κάποιους ανθρώπους, κλείνεις ένα κύκλο και πρέπει να πας παραπέρα. Και πάντα ένας χωρισμός είναι, η αλήθεια είναι, σαν ένας μικρός θάνατος. Ας μείνουμε σε αυτό και ας είμαστε χαμογελαστοί. Είναι πόδινος ειδικά όταν έχεις ζεθεί, αλλά κάθε κύκλος που κλείνει, κλείνει για να ανοίξει ένας καινούριος. Εννοείται. Και εμείς κρατάμε, να σου πω κάτι σαν άνθρωποι μου, εμείς κρατάμε το καλό της ιστορίας. Και το καλό της ιστορίας είναι ότι δεθήκαμε σαν ομάδα, ότι αυτή η εκπομπή κατάφερε πολλές φορές το ακατόρθωτο, είχε μια πολύ αξιοπρεπή πορεία. Και ας κρατήσουμε το καλό στην όλη ιστορία. Νομίζω ότι αυτό αξίζει και σε σένα και στην Αντιγόνη και στον Κωνσταντίνο και τα παιδιά, τη Σύ, στο Σωτήρι, στο Σάκη, τη Μερούλα, σε όλους. Το Φραγκίσκο μας, τον παραγωγό μας, σε όλους. Γιορτάζει κιόλας σήμερα ο Φραγκίσκος. Αχ, και με πήρε και δεν το ήξερα. Ντροπή μου. Χρόνια πολλά. Φραγκίσκο μου έλεγε για την κόρη του, του έλεγα για τη δική μου. Δεν το ήξερα. Θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντένα για αυτούς τους 10 μήνες που ήμουν εκεί και που κάποιες φορές κι εγώ έχανα το κουράγιο μου. Και λογικό. Κάποιοι άνθρωποι ήταν εκεί να με στηρίξουν και θέλω να τους ευχαριστήσω. Σαμαντινάκη, να είσαι καλά, καλή επιτυχία σε ό,τι και να κάνεις στη συνέχεια και να χαίρεσαι την κορούλα σου που ξέρω ότι την υπεραγαπάς. Αυτή είναι πια. Είσαι πολύ ευτυχισμένη μαζί της. Αυτή είναι πια η αρχή και το τέλος. Να είσαι καλά. Καλά.
καλή συνέχεια και να σου πω και να συγκινηθεί δεν τρέχει τίποτα. Είσαι αληθινός άνθρωπος και αν για κάτι έχει ξεχωρίσει και εσύ είναι ότι είσαι αυθεντικός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Οι αυθεντικοί άνθρωποι δεν φοβούνται το συναισθημά του. Σε φιλώ γλυκά. Να είσαι καλά, Σαμαρινάκη μου. Πολλά φιλιά. Πολλά φιλιά. Γεια σα. Λοιπόν. Θα ήθελα και εγώ πάρα πολύ να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου εδώ πέρα, την Αντιγόνη Λουκανίδη, η οποία με μαεστρία καθοδήγησε την κατάσταση, τον Κωνσταντίνο τον Γιωρμά, τον Σάκη τον Πατινιώτη, την Σύστη την Καλίνη, τον Σωτήρη τον Καραμίτσα φυσικά, την Τέμι τη Φιντηρίκου που πραγματικά έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να εξασφαλίσει καλεσμένους, όλα τα παιδιά, τους σκηνοθέτες, τον Παναγιώτη τον Σπίγκο, τον Αλέξη τον Βούλγαρη. Λέω και τα ονόματα των παιδιών, πάνω δεν τους γνωρίζω καλά, αλλά όλο το τεχνικό team στο control. Τη Ρούλα, τον Γρηγόρη, τον Νίκο, τον Ανδρέα, τον Δημήτρη, τον Βασίλη, μας έβαζε και μουσικές, τον Χρήστο, τα γραφικά του Αντένα, πάρα πολλές ευχαριστήσεις. Τον Βαγγέλη, τη Βάνα, τη Στέλλα, τη Μαρία, τη Σοφία, τον Γιάννη, τον Λευτέρη από τη Γεννήτρια, την Έρση, τη Φωτεινή, την Αντάστα, την Κατερίνα, την Κοραλία. Πολλές ευχαριστήσεις στον κύριο Μαθαίο Σκυλάκη, τον τεχνικό διευθυντή, τον τεχνικό προϊστάμενο εδώ πέρα του σταθμού. Φυσικά σε όλους τους συνεργάτες εδώ πέρα στις κάμερες. Πραγματικά ήταν έτσι δεύτερη οικογένεια, μας φτιάχναν το κέφι σε στιγμές που πέφταμε και εμείς που δεν είχαμε τα κουράκια μας. Μας κρατάγαν όρθιους στον Νίκο τον Τζερέπα, τον Δημήτρη τον Σιφάκη, στον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τζίγκα, στον φίλο μου τον Μπίλι τον Καραταλή, στον φίλο τον Δημήτρη. Τον Ριζικανό, στο φίλο μου τον Αστρίν, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον Φλόρ και γενικώς σε όλους, στην Ευγενίτσα την αγαπημένη μου που μου έκανε πάρα πολύ ωραίο ντύσιμο όλο αυτό το διάστημα, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αντένα για την επιλογή, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον κύριο Λάτσικο και τον κύριο Λιαρέλη για την εμπιστοσύνη. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους καλεσμένους που περάσαν αυτό το διάστημα έναν-έναν, όπως και όλους όσοι δώσαν συνεντεύξεις και έχω να σας ευχαριστήσω πιο πολύ από όλους εσάς που μας ανταμείψατε για τον κόπο μας. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ καλό χειμώνα, να είστε χαμογελαστοί, να έχετε κουράγιο για τις μέρες που περνάμε και φυσικά θα τα ξαναπούμε.